Μιλάμε για τραγωδία. Μιλάμε για Παναθηναϊκό ο οποίος κινδυνεύει. Εγώ μια φορά στη ζωή μου θυμάμαι τον Παναθηναϊκό να κινδυνεύει. Mm. Το 82-83 με Στέφαν Κόβατς επί Βαρδινογιάννη. Πλάτωσε μετά ο Ανδρέας Παπαϊμανουήλ. Φάγαν 4 από τον Ολυμπιακό στο κύπελο. Κωνσταντίνο 1,5 μέτρο τερματοφύλακας. Τραγωδία. Μετά πήρανε Λαυτσίδες. Πήρανε την άμυνα Ταράσιδες κτλ. Πήραν τον Νταμπλ με τον Μοχ. Αλλά θέλω να σου πω ότι είναι τώρα ντροπή. Παναθηναϊκός τώρα να παίζει ο Άρης με τον Ματίγια Κόφτη και τον Γκανέ αριστερό μπακ και να μην μπορεί να βγάλει φάση με ένα και 77-78 τερματοφύλακα ο Άρης. Πάει και το κάνει διπλό για πλάκα. Το κάνει και κάτι μαγικά ο Μάτιος στις αλλαγές. Έκανε μαγικά ο Μάτιος. Εγώ το Μάτιο δεν το χωνεύω. Φυσιογνωμικά δεν το γουστάρω. Η μάπα του είναι και λίγο τύπος. Πάει δια της πλαγίας εδώ, αλλά δύο μάτς. Μπορώ εγώ να πάω κόντρα στη δουλειά μου και να πω ο Μάτιος τι. Ο Μάτιος δύο μάτς κάνει κοουτσαρίσματα μεγάλο Ευρωπαίο προπονητή. Και αν αναλύσουμε μετά χθες, να δούμε τι. Τώρα θα πάμε, ρε φίλε. Έκανε ο Άρης διπλό στην Αθήνα και μου ξεκίνησες με Μαουρίτσιο. Δεν σε πιάνω πουθενά. Λοιπόν, πάμε. Ναι. Βλέπουμε εμείς εντεκάδα Άρη που αποθεώνει στο Μάτιο σήμερα. Με Γκάμα, Μαντσίνι, Μπερτόλιο και Λόπεθ μπροστά. Ματίγια, Τζέγκο, Κόφτε, Σάκιτς, Γκανέα, Δελιζήσι, Ρόουζ και Μπόουζε. Ο κοντός τερματοφύλακας. Κοίταξε. Ο Άρης κράτησε ένα σχήμα με το ρίσκο να βάλει το Ματίγια μάλιστα αριστερό εσωτερικό Κόφτη. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί ο Γκανέα το παιδί δεν μπορεί. Και εκεί λογικά θα πήγαινε ο Τζέγκο. Αλλά τελικά πήγε ο Ματίγια, μετά τον άλλαξε. Τον έκανε και εσωτερική αλλαγή στο δεύτερο ημίχρονο. Mm-hmm. Είχε τον Γκάμα, τον Τζέκο και πολύ καλό το Δελιζήσι που έκλεινε εκεί την τρύπα και δεν μπόρεσε από εκεί που περίμενα τον Παναθηναϊκό, τον Χατζηγιοβάνι, να τρυπήσει τον Άρη και να του δημιουργήσει πρόβλημα. Δηλαδή ο Άρης, ο Μάτζιος, στο πρόβλημά του το ατομικό το είδε και ντούμπλαρε την καλή πλευρά του Παναθηναϊκού που ήταν ο Χατζηγιοβάνης. Έβγαινε και ο Πιτσιρικάς εκεί, ο αδύνατος Αλεξανδρόπουλος, με τον Σάντζες που είναι καλύτερο μπακ από τον Χουακάρ. Και εκεί πέρα έκλεισε το έργο.